Σήμερα ξεκινάει η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινοφελού Εργασία του ΟΤΑ, που αφορά 32.433 θέσει πεντάμινη απασχόληση. Όπω προκύπτει από την προκήρυξη του ΟΑΕΔ, οι αιτήσει πρέπει να υποβληθούν μέχρι και τι 27 Απριλίου του 2015 και ώρα 12 Μεσημβρινή, στον διαδικτυακό τόπο του οργανισμού www.oaed.gr, χρησιμοποιώντα το σχετικό πεδίο καταχώρηση ηλεκτρονικών αιτήσεων. Ναι, κοιτάξτε, το... να διευκρινίσουμε κάτι, να ξεκινήσουμε διευκρινώντα τα βασικά. Το πρόγραμμα ω προ τον Δήμο, ε, δηλαδή ο Δήμο ω προ το πρόγραμμα για την ακρίβεια, είναι ο φορέα υποδοχή. Άρα ο κόσμο, α μην έρχεται στο Δήμο, δεν έχουμε εδώ κάτι να μα καταθέσουν ούτε κάποια υπηρεσία, ούτε υπάρχει λόγο. Οι καταθέσει όλε θα γίνονται ηλεκτρονικά στο σύστημα του ΟΑΕΔ, το οποίο από όσο βλέπω από το πρωί συνεχίζει και πέφτει, μία είναι πάνω, μία είναι κάτω. Λογικό. Ε, να απευθυνθούν στον ΟΑΕΔ, γιατί δεν έχουν όλοι φυσικά υπολογιστέ, έτσι. Να περάσουν από τον ΟΕΔ να δουν ε, τι ή πώ, να δουν τα κριτήρια, την ανεργία του και όλα τα σχετικά. Και από εκεί και μετά είμαι σίγουρο ότι θα του καθοδηγήσει ο ΟΕΔ στο να ε, καταθέσουν ηλεκτρονικά τι αιτήσει. Είδα σήμερα ότι έχουν ξεκινήσει, υπάρχουν τα links και στο site του ΟΕΔ για το σύστημα, άρα έχει ξεκινήσει. Ο Δήμο απλά θα υποδεχθεί του 262, αν θυμάμαι καλά το νούμερο, ε, υπαλλήλου που έχει ζητήσει από το πρόγραμμα. Εκεί αρχίζουμε και εκεί σταματάμε. Σύμφωνα με την προκήρυξη του ΑΕΔ, δικαίωμα υποβολή αιτήσεων έχουν. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρό Ανέργων του ΑΕΔ, μέλη οικογενειών στι οποίε δεν εργάζεται κανεί και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρό Ανέργων του ΑΕΔ. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρό Ανέργων του ΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στι οποίε δεν εργάζεται κανεί. Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα Μητρό Ανέργων του ΑΕΔ άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΗ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα και γραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΑΕΔ για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους και εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΑΕΔ άνω των 29 ετών. Σημειώνεται πως ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται περίπου στα 123 εκατομμύρια ευρώ. Οι ιδιότητες κυρίως φυσικά είναι γενικών καθηκόντων και καθαριότητας όπω καταλαβαίνετε. Ε, το μεγαλύτερο μέρο είναι φυσικά στην καθαριότητα, η οποία θα είναι και το μεγάλο έτσι, ζητούμενο και το κόψιμο του πρασίνου στου επόμενου μήνε, που θα βγει και ο ήλιο και με τόσε βροχέ, λογικά θα, θα έχουμε φοβερή, φοβερά υψηλή ανταγωνιστική βλάστηση. Ε, αλλά από εκεί και μετά, νομίζω έχουμε μέσα και κοινωνικού λειτουργού. Κάθε υπηρεσία έχει δηλώσει τι ανάγκε τη, έχουν μπει οι περιγραφέ τη θέση και ζητάμε πάρα πολύ κόσμο. Είναι 260 άτομα, καταλαβαίνετε. Είναι, ουσιαστικά καλύπτουν κάθε πρόβλημα και κενό που έχουμε θα καλυφθεί από την, από την κοινοφελή. Να διευκρινίσουμε στον, στον, κόσμο ότι και το πώς θα επιλεγούν αυτές οι θέσεις είναι και αυτό σύστημα, θέμα του συστήματος, του ΑΕΔ. Δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένε μοριοδοτήσει, ανάλογα με το αν είναι μακροχρόνια άνδρεγος πολύ ή λίγο, μέχρι 36 μήνες, πτυχία, ανήλικα τέκνα, υπάρχει μια συγκεκριμένη μοριοδότηση η οποία θα πιστοποιηθεί με τα αντίστοιχα έγγραφα μέσα στο ηλεκτρονικό σύστημα και αυτόματα, 27 Τετάρτου νομίζω είναι η τελευταία προθεσμία υποβολής, ουσιαστικά αυτόματα την επόμενη, τις επόμενες μέρες από τις 27 Τετάρτου θα έχει τα αποτελέσματα, τη την λίστα των, των επιλόγων. Από εκεί και μετά θα γίνουν οι, οι αιτήσεις των Δήμων, δεν θα χρειαστεί άλλη αίτηση φαντάζομαι, θα αρχίσουν να έρχεται κόσμος τον, να παρουσιάζεται στους Δήμους.